Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Χρήστος και σήμερα θα ρίξουμε μαζί άλλη μια ματιά στις αγορές. Πριν προχωρήσουμε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και να αφήσετε ένα σχόλιο. Πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Φυσικά, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κατεγγραφείτε στο κανάλι και πάτσε το μικρό καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο. Και για να είμαστε σωστοί, ας πέσει το καθιερωμένο disclaimer. Δεν είμαι επενδυτικός ή νομικός σύμβουλος. Όλες οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το βίντεο και γενικότερα σε αυτό το κανάλι αποτελούν αυτό και μόνο. Δηλαδή τις απόψεις μου. Και σκοπό έχουν να σας ψυχαγωγήσουν. Μη λαμβάνετε επενδυτικές ή νομικές συμβουλές από έναν τύπο στο διαδίκτυο. Κάντε πάντα τη δική σας έρευνα. Από τους 11 τομείς του S&P 500, οι 9 έκλεισαν στο κόκκινο με τον τομέα της ενέργειας να είναι ο πιο κερδισμένος. Συν 2,82%. Περνώντας γρήγορα στους δείκτες τώρα, ο S&P 500 σημείωσε πτώση μείον 1,02%, ο βιομηχανικός Dow Jones έπεσε κατά μείον 2,27%, ενώ και ο τεχνολογικός Nasdaq έκλεισε χαμηλότερα κατά μείον 1,34%. Η κόντρα για τα επιτόκια φαίνεται να έχει μπει στην τελική ευθεία, μιας και την εβδομάδα που μας πέρασε αποτέλεσε το πιο πολύ συζητημένο θέμα τόσο από τη Fed όσο και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ας τα βάλουμε όμως σε μία σειρά και πάμε να δούμε τι νέα μάθαμε και από τις δύο πλευρές. Όσον αφορά στην Αμερική, την Τετάρτη είχαμε την ομιλία του πρόεδρου της Fed, Jerome Powell, στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Όπως ξέρετε, κάθε φορά που ο Powell βγαίνει και μιλάει δημόσια, κρέμαμαστε από τα χείλη του, μήπως και ακούσουμε κάτι σημαντικό. Την Τετάρτη όμως δεν μάθαμε τίποτα απολύτως. Τίποτα. Είπε ακριβώς τα ίδια που λέει κάθε φορά. Το κάνω πιο ξεκάθαρο, το συμπέρασμα ήταν ότι η Fed θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική πριν κάνει οποιαδήποτε κίνηση με τα επιτόκια. Συγκεκριμένα, όπως δήλωσε ο ίδιος, θα πρέπει όλοι οι οικονομικοί δείκτες να είναι αρκετά ξεκάθαροι και να δείχνουν με βεβαιότητα ότι έχουμε επιστρέψει ή είμαστε σε σταθερή πορεία για πληθωρισμό 2%. Οπότε, για να δούμε την πρώτη μείωση των επιτοκίων, θα πρέπει να περιμένουμε λίγο παραπάνω από ό,τι φαίνεται ή μάλλον από ό,τι μας λένε κιόλας. Μιας και βλέπουμε ακόμα κάποια σκαμπανεβάσματα στην αμερικανική οικονομία. Όπως για παράδειγμα την Παρασκευή που είχαμε τα αποτελέσματα για την αγορά εργασίας στον ΙΠΑ, τα οποία έδειξαν ότι η αγορά εργασίας παραμένει πολύ ισχυρή. Κάτσε ρε στη Χρήστο, θα μου πείτε τώρα, αυτό είναι καλό. Και ναι, είναι καλό για την κοινωνία, αλλά η άσχημη αλήθεια των επενδύσεων είναι ότι αυτό το διάστημα και βραχυπρόθεσμα δεν θέλουμε ισχυρή αγορά εργασίας. Γιατί αυτή ενισχύει τον φόβο αύξηση του πληθωρισμού. Συγκεκριμένα, είδαμε ότι η ανεργία μειώθηκε στο 3,8 από 3,9% τον προηγούμενο μήνα. Ενώ παράλληλα οι θέσεις εργασίας αυξήθηκαν κατά 303.000, δηλαδή πολύ ψηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών για αύξηση 212.000. Περνώντας στην Ευρώπη τώρα, τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά. Εδώ είδαμε μια αναπάντεχη πτώση του πληθωρισμού, η οποία ενίσχυσε τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Συγκεκριμένα για τον Μάρτιο, ο πληθωρισμός ανήλθε στο 2,4%, χαμηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών για 2,9%. Μπορούμε να πούμε ότι και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λοιπόν δεν τα πάει άσχημα. Αφού ένα χρόνο πριν ο πληθωρισμός ήταν στο 7%. Επιπλέον, το ξαδερφάκι του πληθωρισμού, ο Core CPI, ο οποίος δεν λαμβάνει υπόψη τα τρόφιμα και την ενέργεια, επειδή οι τιμές τους είναι πολύ ευμετάβλητες, σημείωσε επίσης πτώση. Ενώ οι προβλέψεις έλεγαν ότι θα διαμορφωθεί στο 3,1%, αυτός διαμορφώθηκε στο 2,9%. Οι επενδυτές μετά από όλα αυτά αναμένουν ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αρχίσει να μειώνεται επιτόκια τον Ιούνιο. Σύμφωνα όμως με όσα έδειξαν τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης, χρειάζονται επιπλέον στοιχεία που να δείχνουν ότι ο πληθωρισμός έχει μειωθεί για τα καλά. Βέβαια, τα περισσότερα μέλη της Κεντρικής Τράπεζας θεωρούν ότι τον Ιούνιο θα έχουν υπάρξει τα δεδομένα για να πάρθει μια τέτοια απόφαση. Φαίνεται λοιπόν πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι σε ίδια πορεία με τη Fed, με τον πληθωρισμό μάλιστα στην Ευρώπη να είναι χαμηλότερο αυτή τη στιγμή. Στην αρχή όμως αναφέρθηκα σε μια κόντρα για τα επιτόκια. Και γιατί πρέπει να είναι κόντρα όλο αυτό, αφού η κάθε κεντρική τράπεζα κάνει το καλύτερο για το δικό της νόμισμα. Σωστά, αλλά το ποια τράπεζα θα μειώσει πρώτα επιτόκια θα παίξει σημαντικό ρόλο και στην πορεία των δύο νομισμάτων, ευρώ-δολαρίου. Για να καταλάβετε, η κεντρική τράπεζα που θα κάνει πρώτη την κίνηση να μειώσει τα επιτόκια θα μειώσει και πρώτη την αξία του νομίσματός της. Με λίγα λόγια, αν η Fed μειώσει πρώτη τα επιτόκια, το δολάριο θα χάσει αξία έναντι του ευρώ. Ενώ αν τα μειώσει πρώτη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τότε το ευρώ θα χάσει αξία έναντι του δολαρίου. Από ό,τι φαίνεται, το δεύτερο σενάριο μοιάζει πλέον πιο πιθανό. Και το ευρώ, μάλλον, θα υποχωρήσει πρώτο. Και εμείς, ίσως να μπορούσαμε να κερδίσουμε και κάτι μέσα από όλο αυτό. Κατά πάσα πιθανότητα, όσο πιο γρήγορα μετατρέψουμε τα ευρώ μας σε δολάρια, τόσο περισσότερο κερδισμένοι θα βγούμε. Αν κιόλας θα τοποθετήσουμε στον D-account Freedom 24 σε δολάρια, θα εισπράττουμε 5,34% ετησιοποιημένο επιτόκιο με ημερήσια καταβολή του τόκου. Με αυτόν τον τρόπο και θα έχουμε κερδίσει και από την απόδοση του D-account, αλλά και από την ενίσχυση του δολαρίου έναντι του ευρώ. Link για τον D-account φυσικά στην περιγραφή. Τώρα, όσοι έχετε κάνει εγγραφή στο ανανεωμένο μου newsletter, σίγουρα θα παρατηρήσατε ότι την προηγούμενη εβδομάδα αναφερθήκαμε στο πετρέλαιο όχι μία, αλλά δύο φορές. Όσοι δεν έχετε κάνει εγγραφή, κάντε το άμεσα. Γιατί εκεί μιλάμε για όσα σημαίνουν στις αγορές σε πραγματικό χρόνο. Το πετρέλαιο λοιπόν συνέχισε την ανωδική του πορεία, καθώς οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή και στο μέτωπο Ουκρανίας-Ρωσίας ενίσχυσαν τις ανησυχίες για μειωμένη προσφορά. Συγκεκριμένα, το ETF πετρελαίου USO σημείωσε άνοδο 1,72% την Τρίτη, φτάνοντας στο 85,15 δολάρια, το υψηλότερο σημείο του δηλαδή από τον Οκτώβριο. αύριο. Παράλληλα, οι αναλυτές της Goldman Sachs αναμένουν ότι οι τιμές του πετρελαίου θα κινηθούν ανωδικά το επόμενο διάστημα εξαιτίας της αυξημένης ζήτησης στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία δείχνουν ότι η ημερήσια ζήτηση είναι αυξημένη κατά 100.000 βαρέλια σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Η επιπλέον αυτή ζήτηση θα μπορούσε, σύμφωνα με τους αναλυτές, να προσθέσει $5 στην τιμή του Brent και μαζί με τους υπόλοιπους παράγοντες ίσως να έφτανε και $7 υψηλότερα. Και όπως καταλαβαίνετε, εμείς επενδυτικά είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για αυτή την εξέλιξη, μιας και επενδύουμε συστηματικά στο πετρέλαιο. Συγκεκριμένα, κάνουμε DCA στο USO βάζοντας 1 με 2 χιλιάρικα κάθε μήνα. Α, και μέχρι τώρα έχουμε και μια εξαιρετική απόδοση κοντά στο συν 14%. Αν θέλετε να με ακολουθήσετε και εσείς τη συγκεκριμένη στρατηγική, ξέρετε. Το USO είναι διαθέσιμο στη Freedom 24. Και για όσους θέλουν να δουν βήμα-βήμα πώς ακριβώς επενδύουμε στο USO, η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή. Κάνουμε εγγραφή στη Freedom 24 μέσα από το link της περιγραφής για μία δωρεάν μετοχή. Πάμε στο web terminal, γράφουμε USO, πατάμε αγορά και το έχουμε. Άλλες σημαντικές ειδήσεις που μας τράβηξαν την προσοχή την προηγούμενη εβδομάδα ήταν οι εξής. Σεισμός και ημιαγωγή. Όπως επιβεβαίωσαν Nvidia και Taiwan Semiconductor, ο καταστροφικός σεισμός στην Ταϊβάν δεν επηρέασε την παραγωγή ημιαγωγών και έτσι δεν θα επηρεαστεί καθόλου η παγκόσμια αγορά. Nice. Ρεκόρ για τον χρυσό. Ο χρυσός σημείωσε ακόμη ένα ρεκόρ, πετυχαίνοντας άνοδο 1,17% και κλείνοντας τα $2.266,70 η ουγγιά. Και όλο αυτό καθώς έλαβε σημαντική όθηση από τα νέα που αύξησαν τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από τη Fed στο άμεσο μέλλον. Μεγάλη πτώση στις παραδόσεις από την Tesla. Τα πράγματα δεν πάνε και τόσο καλά για την Tesla, αφού η εταιρεία ανέφερε 386.810 παραδόσεις για το πρώτο τρίμηνο, σημειώνοντας πτώση 8,5% σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Η Microsoft ένα βήμα πιο κοντά στη δημιουργία κβαντικού υπολογιστή εμπορικής χρήσης. Η Microsoft και η Quantinum έκαναν ένα σημαντικό βήμα στην κβαντική πληροφορική, μειώνοντας δραστικά τα ποσοστά σφάλματος qubit και φέρνοντας το quantum computing ένα βήμα πιο κοντά στην εμπορική χρήση. Τα earnings αυτή την εβδομάδα είναι ελάχιστα, αλλά την Παρασκευή έχουμε σημαντικές ανακοινώσεις από JP Morgan, Wells Fargo, Citi και BlackRock. Ακόμα, μακροοικονομικά περιμένουμε την Τετάρτη την έκθεση για τον CPI και την Πέμπτη την έκθεση για τον PPI στις ΙΠΑ. Οπότε μείνετε συντονισμένοι γιατί θα τα δούμε όλα μαζί αναλυτικά. Και όπως πάντα, αν θέλετε να χτίσετε το οικονομικό σας μέλλον με ασφάλεια, κάντε εγγραφή στη Freedom 24 μέσα από το link που θα βρείτε στην περιγραφή. Με αυτόν τον τρόπο και είστε σίγουροι πως χρησιμοποιείτε μια αξιόπιστη πλατφόρμα και στηρίζετε έμπρακτα και εντελώς δωρεάν αυτό το κανάλι. Και φυσικά παίρνετε και μια μετοχή δώρο αξίσεως και $700. Και δεν ξεχνάμε και τη νέα προσφορά της Freedom 24 που τον Απρίλιο δίνει έως και 20 μετοχές δώρο. Και ναι, η κάθε μετοχή μπορεί να αξίζει έως και $700. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να καταθέσουμε όσα περισσότερα χρήματα μπορούμε για να μπούμε στην αντίστοιχη κλίμακα. Και φυσικά να συμπληρώσουμε τον κωδικό που θα βρούμε στην περιγραφή. 20 δωρεάν μετοχές είναι αυτές λοιπόν, δεν υπάρχει κανένας λόγος να τις χάσουμε. Και αν θέλετε να έχετε την άποψή μου για τις αγορές κάθε πρωί στο inbox σας, καταγραφείτε στο newsletter μου μέσα από το σχετικό link που θα βρείτε στην περιγραφή. Πρόκειται για ανάλυση των αγορών που δεν ανεβαίνει ποτέ στο YouTube, οπότε ναι, κάντε εγγραφή στο newsletter, τζάμπα είναι. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας βοήθησε και τα λέμε στο επόμενο.